Κύριε Θεοδωράκη, θα προσπαθήσω να αναφερθώ όσο πιο σύντομα μπορώ στα σημεία που θίξατε και μόνο σε αυτά. Κοιτάξτε, ο διάλογος, ιδίως στα θέματα της παιδείας, είναι μια αξία για την αριστερά και για την κυβέρνηση και για όσες δυνάμεις της συναποτελούν. Είμαστε υπέρ του διαλόγου και υπέρ της αντίληψης ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια όσο το δυνατόν ευρύτερη συνένεση σε θέματα όπως αυτό της παιδείας. Χωρίς όμως να σημαίνει ότι τα θέματα αυτά είναι ουδέτερα. Υπάρχει σαφές ιδεολογικό πρόσημο στις συγκρούσεις που διεξάγονται ιδιαίτερα στον χώρο της παιδείας. Υπό αυτή την έννοια εδώ δεν ερχόμαστε τάμπουλα ράσα, χωρίς προτάσεις. Υπάρχει ένα παρελθόν αγώνων, διεκδικήσεων, κατακτήσεων και μια προσπάθεια αντιμεταρρύθμισης που έγινε τα τελευταία χρόνια. Η οποία προσπάθεια, έχω την αίσθηση, ότι είχε ως αποκλειστικό στόχο τη δυσφήμιση του Δημόσιου Πανεπιστήμιου. Και με έναν ρεβασιστικό τρόπο, συμπλεγματικό, απέναντι σε κάτι που έχει μείνει όρθιο σε αυτή τη χώρα, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, παρά τα προβλήματα του. Είναι ένας χώρος όπου παράγει και αξίες και γνώση και έρευνα υψηλού επίπεδου. Γνώση, αξίες και έρευνα. Απόδειξη. Όσοι νέοι επιστήμονες με πτυχία από τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια βγαίνουν στο εξωτερικό, έχουν λαμπρό μέλλον και λαμπρή καριέρα. Δυσφημίστηκε το ελληνικό πανεπιστήμιο όσο τίποτα άλλο σε αυτόν τον τόπο. Είχε δυσλειτουργίες, είχε προβλήματα, βεβαίως και έχει. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι εμείς δεν ερχόμαστε εδώ χωρίς τις αποσκευές μας, από τους αγώνες μας, τις διεκδικήσεις μας και εμείς και εσείς. Οι μεγάλες αλλαγές όμως για το Πανεπιστήμιο του μέλλοντος, οι μεγάλες αλλαγές για η τριτοβάθμια εκπαίδευση θα έρθουν με ένα νόμο πλαίσιο. Αυτός ο νόμος θα έρθει στη Βουλή μέσα από έναν εξαντλητικό διάλογο, κυρίως στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Πανεπιστημιακούς, φοιτητές, την κοινωνία και μετά θα έρθει στη Βουλή. Γιατί φέρνουν, όπως λέτε, εσπευσμένα μια νομοθετική διαδικασία για επίγουσες αλλαγές. Διότι αυτές οι επίγουσες αλλαγές δεν αφορούν το πώς θα είναι το πανεπιστήμιο των οραμάτων μας, ούτε το σχολείο των οραμάτων μας. Πάνε να λύσουν άμεσες και επίγουσες ανάγκες λειτουργίας τώρα. Αναλάβαμε τη διακυβέρνηση στο μέσο της χρονιάς, της σχολικής περίοδου, της ακαδημαϊκής περίοδου. Πρέπει λοιπόν πριν εκπνεύσει αυτή η ακαδημαϊκή περίοδος και η σχολική περίοδος να έχουμε προλάβει να κάνουμε κάποιες στοιχειώδεις αλλαγές οι οποίες θα επιτρέψουν τα σχολεία και τα πανεπιστήμια να λειτουργήσουν αρμονικά την επόμενη χρονιά. Πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές με ποιον τρόπο θα εισαχθούν την επόμενη χρονιά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε αυτό στις καλένδες. Βεβαίως αυτό δεν αφορά, επαναλαμβάνω, τη συζήτηση που θα γίνει ακόμα και για το μείζον θέμα της εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πάμε να κάνουμε μια βελτίωση η οποία θα αφορά το διάστημα, το άμεσο διάστημα. Εμείς όπως γνωρίζετε, και δεν το κρύβω αυτό, έχουμε μια διαφορετική αντίληψη για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα τη θέσουμε σε διάλογο, σε ευρύτατο διάλογο με όλα τα κόμματα και με όλους τους φορείς για να δούμε και αν αντέχουν τα πανεπιστήμια και αν η ακαδημαϊκή κοινότητα μπορεί να υποστηρίξει μια ιδέα για την προοπτική της ελεύθερης πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δεν είναι όμως του παρόντος αυτό. Στο θέμα που θέσατε για τους περιφερειακούς διευθυντές. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να ειλικρινά να κουβεντιάσουμε την πιθανότητα να αλλάξουμε το σημερινό πλαίσιο. Να το αλλάξουμε. Σήμερα όμως οι περιφερειακοί διευθυντές στην πραγματικότητα είναι 13 μικροί υπουργοί παιδείας στις περιφέρειές τους. Όταν λοιπόν ισχύει αυτό το πλαίσιο και όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα είχαν την έγνοια ότι πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να έχουν μια δυνατότητα συνεννόησης με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ακολουθήσαμε και εμείς αυτό το πλαίσιο. Εάν πρέπει να το αλλάξουμε, να το αλλάξουμε, προσέξτε, να ανοίξει ο διάλογος, να γίνει νομοθετική διαδικασία, να το αλλάξουμε. Εγώ όμως θέλω να σας πω ότι η διαδικασία έγινε βάσει του νόμου. Δεν προβλέπονταν ούτε συμβούλιο κρίσης, ούτε διαγωνισμός, απλώς κατάθεση βιογραφικού σημειώματος και η επιλογή ήταν στην απόλυτη κρίση του Υπουργού. Και όταν η επιλογή είναι στην απόλυτη κρίση του Υπουργού, είναι απολύτως κατανοητό ότι ο Υπουργός θα επιλέξει αυτούς που θεωρεί ικανός ο ίδιος και που έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του. Αν θέτεται το ζήτημα να πάμε σε μια αλλαγή σε αυτό, να πάμε σε μια αλλαγή σε αυτό.
Να υπάρχει ένα άλλο συμβούλιο το οποίο θα ελέγχει, θα κρίνει και θα προκρίνει τους περιφερειακούς διευθυντές με βάση την ακαδημαϊκή τους πληρότητα. Αλλά αυτό απαιτεί έναν ουσιαστικό διάλογο για μεγάλες και ριζικές τομές στη δημόσια διοίκηση. Δεν είναι θέμα αποκλειστικά της εκπαίδευσης αυτό, κύριε Θεοδωράκη. Εμείς είμαστε ανοιχτοί. Αλλά αυτές οι αλλαγές, επαναλαμβάνω, θέλουν και χρόνο και πολιτική βούληση. Εμείς την πολιτική βούληση την έχουμε. Δώστε μας τον χρόνο να προχωρήσουμε από κοινού με συνενέσεις σε μεγάλες αλλαγές για να σπάσει ο τρόπος λειτουργίας από τη μεταπολίτευση και μετά. Αναφερθήκατε στα προγράμματα του ΟΣΑ. Ένα πρόγραμμα του ΟΣΑ είναι εν εξελίξη. Θα το ολοκληρώσουμε. Όπως γνωρίζετε, εγώ προσωπικά και στην Αθήνα υπεδέχθη τον κύριο Γκουρία. Πήγα και στην έδρα του ΟΣΑ στο Παρίσι. Έχουμε κάνει μια ουσιαστική διαβούλευση για ένα συνολικό πρόγραμμα που δεν έχει καμία σχέση με την παλιά εργαλειοθήκη που έφερε ο κύριος Χατζηδάκης, θέλω να σας πω. Είναι ένα πρόγραμμα που προάγει την δικαιοσύνη, την ισότητα. Ένα πρόγραμμα που έχει σαν στόχο τις ίσες ευκαιρίες και την άρση της κοινωνικής αδικίας και των περιορισμών, των φραγμών. Και σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, είμαστε ανοιχτοί. Να με ανοιχτή διαβούλευση με τον ΟΣΑ και με τα πολιτικά κόμματα, τις πολιτικές δυνάμεις, να τα φέρουμε αυτά σε διάλογο και να τα εφαρμόσουμε. Αναφερθήκατε στο τέλος και για τα δημοσκοπικά ποσοστά. Κοιτάξτε, εμείς δεν κάνουμε πολιτική με βάση τις δημοσκοπήσεις. Αλλά αν κάναμε πολιτική με βάση τις δημοσκοπήσεις, θα πρέπει να σας πω, κύριε Θεοδωράκη, ότι δεν υπήρξε ποτέ άλλοτε στη μεταπολίτευση κυβέρνηση που να έχει τόσο μεγάλη αποδοχή από την ελληνική κοινωνία. Και τόσο μεγάλη αντίθεση από ένα σκληρό πυρήνα του χθες, από τον οποίο σας καλώ να αποκοπείτε. Δεν έχετε εσείς σχέση με αυτόν τον πυρήνα του χθες, που έριξε την Ελλάδα στα βράχια. Αποκοπείτε όσο είναι καιρός. Και θα σας πάρει μαζί. Θα σας πάρει μαζί. Θα σας πάρει μαζί στο βυθό αυτός, ο σκληρός πυρήνας του χθες. Δεν πειράζει, κύριε Θεοδωράκη, πιστεύω ότι καταλάβατε τι σας είπα. Θέλω επίσης να σας πω ότι τόσο εγώ προσωπικά όσο και αυτή η κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι διεξάγουμε μια σκληρή και κρίσιμη διαπραγμάτευση, δεν φοβηθήκαμε το διάλογο, δεν φοβηθήκαμε ανοιχτά, με ανοιχτά τα χαρτιά μας να τοποθετηθούμε τόσο μέσα στο κοινοβούλιο όσο και απέναντι στον ελληνικό λαό. Και δεν υπήρξε άλλη κυβέρνηση που να το έπραξε αυτό. Μέσα σε τρεις μήνες έχω έρθει στη Βουλή περισσότερες φορές ήδη από όσες είχε έρθει ο κ. Σαμαράς 2,5 χρόνια. Προκάλεσα συζήτηση με βάση τον κανονισμό για να ενημερώσω με τη διαπραγμάτευση εν εξελίξει, και η κριτική που δέχτηκα από τον αρχηγό της αντιπολίτευσης είναι: γιατί το κάνεις αυτό? Δεν είναι υπεύθυνο όταν είναι σε εξέλιξη διαπραγμάτευση να προκαλεί συζήτηση για να ενημερώσει. Και ταυτόχρονα δεν είχα τίποτα να φοβηθώ απέναντι δημόσια, ανοιχτά στον ελληνικό λαό, σε τρίωρη τηλεοπτική συνέντευξη. Μας εγκαλείτε λοιπόν εμάς. Οποτεδήποτε το θελήσετε, ήδη σας έχω ενημερώσει δύο φορές προσωπικά, είμαι στη διάθεσή σας. Αν όμως θέλετε να καταφέρετε να ταυτιστείτε με τους άλλους δύο, τους μνημονιακούς, τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Βενιζέλο, σε μια σύσκεψη πολιτικών αρχηγών ή με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, υπάρχουν προσφορότεροι τρόποι να το κάνετε. Δεν είναι ανάγκη να ταλαιπωρούμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για μια τέτοια διαδικασία. Ελπίζω ότι δεν θα το κάνετε. Είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο, είμαστε ανοιχτοί στην ενημέρωση. Δίνουμε μια μάχη που δεν έχει κομματικό ή παραταξιακό πρόσημο, έχει εθνικό πρόσημο. Και γι' αυτό για άλλη μια φορά από αυτά εδώ τα έδρανα σας καλώ και εσάς, όπως και όλους τους βουλευτές, στις κόκκινες γραμμές που χτίζουμε. Κόκκινες γραμμές άμυνας της κοινωνίας και του λαού μας, όχι της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και των ανεξάρτητων Ελλήνων. Κόκκινες γραμμές απέναντι στο ασφαλιστικό, το οποίο διαλύθηκε επειδή υπήρξε ένα κούρεμα των ασφαλιστικών ταμείων που χρέωσε τα ταμεία μας με 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Κόκκινες γραμμές απέναντι στο δικαίωμα των εργαζόμενων να αγωνίζονται και να διαπραγματεύονται τις συλλογικές συμβάσεις. Σε αυτές τις κόκκινες γραμμές σας καλούμε να ταυτιστείτε με την εθνική προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση τούτη την κρίσιμη ώρα στις διαπραγματεύσεις.